Πάμε τώρα να καλωσορίσουμε τον Δημήτρη Βασιλιάδη, δημοσκόπος σε ίντερβιου, πολιτικός αναλυτής, οικονομολόγος, πάνω απ' όλα φίλος της εκπομπής και της Βεργίνα Τηλεόρασης. Κύριε Βασιλιάδη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα κύριε Τσόρμπα, ευχαριστώ για τη φιλοξενία και καλή εβδομάδα σε όλους. Να είστε καλά. Πάντως κύριε Βασιλιάδη, δεν πρέπει να βαριέστε καθόλου με το πολιτικό σκηνικό εδώ και κάποια χρόνια. Δηλαδή, δίνει συνεχώς ειδήσεις, όλο κάποιοι μετριούνται ποιος πρώτος, ποιος δεύτερος, ποιος τριστρίτος, ποιος τελευταίος, όλο κάποιες εκλογές γίνονται, όλο κάποιοι πρόεδροι μπροστά είναι. Και αν τα νούμερα λένε την αλήθεια, από αυτό το θέμα θέλω να ξεκινήσουμε. Τότε το γεγονός ότι 11 βουλευτές Νέας Δημοκρατίας κάνουν σε κομματική αντιπολίτευση, κάτι λέει. Εντάξει, τώρα πρέπει να δούμε λίγο το περιεχόμενο του κάθε ενός από αυτούς και την ιστορία του και τη διαδρομή του για να μπορέσουμε να εξηγήσουμε γιατί κάνουν αυτό το ας το πω αντιπολιτευτικό, συμπολιτευτικό μάλλον αντάρτικο στη Νέα Δημοκρατία. Εντάξει, κυρίως μιλάμε τώρα για τον κύριο Σαλμά. Ο κύριος Σαλμάς είναι ένας βουλευτής της περιφέρειας. Αν ρωτήσεις την ευρύτερη κοινή γνώμη πού είναι βουλευτής ο κύριος Σαλμάς, πρώτον θα σου πει τι είναι Σαλμάς και δεύτερον μήπως είναι στην Άρτα, μήπως είναι στην Πρέβεζα. Πολύ λίγοι γνωρίζουν ότι είναι στην Ετωακαρανία. Δηλαδή θέλω να πω ότι το πολιτικό εκτόπισμα του καθενός είναι πολύ συγκεκριμένο. Αλλά παρόλα αυτά μπορεί να δημιουργήσει ένα ακόμα προβλήματα. Mm-hmm. Λοιπόν, από εκεί πέρα ναι, πράγματι δεν βαριόμαστε ιδιαίτερα. Μέχρι εχθές δεν ξέραμε τι θα γίνει στο ΣΥΡΙΖΑ. Από χθες ξέρουμε ότι θα έχουμε και εκλογές στο Νοέμβριο και στο ΣΥΡΙΖΑ. Άρα λοιπόν λογικό είναι και εκεί να γίνουν μετρήσεις όπως γίνονται αυτή τη στιγμή στο ΠΑΣΟΚ, όπως γίνονται και οι πανελλαδικές μετρήσεις βεβαίως κάθε μήνα το βαρόμετρο που έχουμε και θα συνεχίσουμε και με το ΣΥΡΙΖΑ υποθέτω και βεβαίως έρχονται και άλλες εκλογές. Ο ευρύς κόσμος δεν το ξέρει, είναι εκλογές των επιμελητηρίων που είναι στο Νοέμβριο και το Δεκέμβριο οι τελευταίες σε όλη την Ελλάδα που και εκεί στείνονται κάλπες, υπάρχουν ψηφοφορίες, υπάρχουν παρατάξεις, υπάρχουν υποψηφιότητες. Βεβαίως, προχθές τον Στέργιο Καλόγυρο, ο Γιάννης ο Μασούτης, ο νυν πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδας και του ΕΒΕΘ εδώ στη Θεσσαλονίκη, θα είναι εκ νέου υποψήφιος για το επιμελητήριο της Θεσσαλονίκης. Δηλαδή αρχίζουν πλέον και δηλώνουν ποιοι θα είναι οι υποψήφοι για την επόμενη προεδρία. Ναι, έχει ξεκινήσει και αυτό. Έχει το ενδιαφέρον του. Βεβαίως και εδώ η υψηλή αποχή είναι ένα ζήτημα, αλλά οι επιμελητηριακοί το γνωρίζουν αυτό και νομίζω ότι θα κάνουν ό,τι μπορούν για να το αντιμετωπίσουν με τον καλύτερο τρόπο. Είναι εκλογές, ξέρετε, πολύ σημαντικές, γιατί τα επιμελητήρια είναι και θεσμικοί συνομιλητές της πολιτείας. Άρα λοιπόν, ο εκάστοτε πρόεδρος του επιμελητηρίου πρέπει να έχει εκείνη την ωριμότητα, τη σοβαρότητα, αν θέλετε, τις σκέψεις που πρέπει να έχει για να μπορεί να κάθεται δίπλα στον εκάστοτε πρωθυπουργό και να λέει και να μεταφέρει τα προβλήματα των μικρομεσαίων, αλλά βεβαίως και κάποιες προτάσεις. Πολύ σωστά. Απλώς εδώ, και είναι ωραίο να το θίξουμε μια που το ανοίξατε το θέμα, ποιος φταίει στο ότι ο πολύς ο κόσμος δεν ενδιαφέρεται ούτε να συμμετάσχει, ούτε να είναι και σε εκλογές, αλλά γενικότερα να έχει μια διάδραση με το εκάστοτε επιμελητήριο. Υποθέτω, γιατί εδώ έχουμε φιλοξενήσει τους πρόεδρους των επιμελητήριων πολλές φορές και τους υποψηφίους αρχίζουμε και φιλοξενούμε, κάτι δεν γίνεται καλά. Δεν μπορεί να είναι χιλιάδες μέλη, λίγα να είναι τα ενήμερα και από αυτά τα λίγα ακόμη λιγότερα να είναι αυτά που τελικά συμμετέχουν στις διαδικασίες όλες. Είναι όπως ακριβώς το περιγράφεται. Ένας βασικός λόγος είναι ότι εδώ μιλάμε για εργοδοτικές ενώσεις, έτσι, δηλαδή μιλάμε για επιχειρηματίες, οι οποίοι ένας από τους λόγους από τους οποίους απέχουν από τις εκλογές είναι η σκληρή πραγματικότητα η οποία οι ίδιοι αντιμετωπίζουν στην καθημερινή τους ζωή, στην επαγγελματική τους ζωή. Είναι τόσο σκληρά και τόσο δύσκολα όλα αυτά που πρέπει να αντιμετωπίσουν κάθε μέρα που δεν μένει χρόνος να ασχοληθούν με οτιδήποτε άλλο, ακόμα και αν αυτό το άλλο είναι το επιμελητήριο που επί της ουσίας είναι εκεί γιατί είναι δίπλα στον επιχειρηματία. Αλλά ο επιχειρηματίας δεν προλαβαίνει να το νιώσει αυτό γιατί έχει τη δική του σκληρή πραγματικότητα. Και δεν προλαβαίνει επίσης μάλλον να δει τα ωφέλη που μπορεί να έχει και σε αυτό πάντα για μένα φταίνε τα ίδια τα επιμελητήρια. Καταρχάς και επίσης και το τι δίνει και η κυβέρνηση. Δηλαδή υπάρχει ένα θέμα απορροφητικότητας κονδυλίων από το ΕΣΠΑ και από το Ταμείο Ανάκαμψης, αλλά το Ταμείο Ανάκαμψης δεν αφορά τους πολλούς επιχειρηματίες. Διάφορα προγράμματα μπορούν να ενημερωθούν για πολλά, θα έπρεπε να ενημερώνονται, αλλά και για την ψηφιοποίηση, κύριε Βασιλιάδη, την οποία μόνο μέσω βοήθειας μπορούν κάποιες μικρές επιχειρήσεις να ακολουθήσουν. Ίσως και συνενώσεις επίσης, το οποίο είναι στο στόχαστρο της κυβέρνησης.
Υπάρχουν κίνητρα και για συνενώσεις από μικρές επιχειρήσεις ώστε να μεγαλώσουν και να έχουν μεγαλύτερα μερίδια αγοράς. Υπάρχει προσπάθεια να γίνουν όλα ψηφιακά, όχι μόνο αυτά τα οποία ήδη γνωρίζουμε, φορείες, ασφαλιστικά ταμεία κτλ. Αλλά ακόμα και οι υπηρεσίες των επιμελητηρίων να γίνουν πλήρως ψηφιακές, να μην υπάρχει τίποτα αναλογικό και όλα να μπορεί να τα λύσει ο καθένας από τον υπολογιστή του, έτσι ώστε τουλάχιστον εικονικά να έρχεται στο επιμελητήριο. Γιατί ακόμα και εικονικά να έρθει, ακόμα δηλαδή και ένα πιστοποιητικό, μια βεβαίωση να θέλει από τον υπολογιστή του ηλεκτρονικά, είναι μια επαφή με τον επιμελητήριο και είναι μια υπηρεσία το επιμελητήριο την παρέχει. Και με ιδιαίτερη άνεση και με μηδενικό κόστος στις περισσότερες φορές. Ένας από τους λόγους όπου οι προεπιχειρηματίες δεν πάνε στο επιμελητήριο είναι γιατί οι επιμελητηριακοί δεν καταφέρουν πολλές φορές, δεν θέλω να φωτογραφίσω κάποιον, δεν καταφέρουν πολλές φορές να μεταδώσουν τη χρησιμότητα, την ύψιστη αν θέλετε χρησιμότητα του ρόλου των επιμελητηρίων στους επιχειρηματίες. Αν οι επιχειρηματίες καταλάβαιναν ποιος είναι ο ρόλος των επιχειρητών επιμελητηριών, τότε θεωρώ ότι θα ήταν πολύ περισσότεροι αυτοί οι οποίοι θα ασχολιόντουσαν. Γι' αυτό και εμείς βάζουμε τη συζήτηση αυτή πολλές φορές, δηλαδή θέλουμε, αφού έχουμε την άνεση, την πολυτέλεια ίσως του χρόνου, να εξηγούμε κάποια πράγματα, να αρχίσει να στροφάρουμε δηλαδή προς κάποιες κατευθύνσεις. Τώρα, κύριε Βασιλιάδη, ας παραμείνουμε στην πολιτική επικαιρότητα. Αναφερθήκατε έτσι εντάχυγη στο τι γίνεται στο ΣΥΡΙΖΑ και στο ΠΑΣΟΚ, αλλά ας μείνουμε καταρχάς στο ΣΥΡΙΖΑ, εκεί όπου έχουμε τις υποψηφιότητες. Ακούγεται ότι μάλλον θα είναι και ο κύριος Φάμελος υποψήφιος. Κάτι τέτοιο φάνηκε από την ομιλία του στην Κεντρική Επιτροπή. Από την άλλη, ο κύριος Κασελάκης αναμένουμε αυτή τη βδομάδα να ανακοινώσει την υποψηφιότητά του, όπου φαίνεται ότι δημιουργούνται κάποια προσκόμματα, μήπως και δεν μπορεί να καταθέσει όπως λέγανε με το πόθεν έσχες. Ναι, είναι αστείο αυτό που κάνουν στο ΣΥΡΙΖΑ, ας το προσέξουν. Εγώ δεν είμαι φαν του Κασελάκη, αλλά το να εμποδίσεις κάποιον να είναι υποψήφιος σε ένα κόμμα, φέρνοντας προσκόμματα δίθεν πόθεν έσχεση κτλ. Το οποίο πόθεν έσχεση επιχείρημα θυμίζω προεκλογικά ήταν επιχείρημα της Νέας Δημοκρατίας. Ναι? Η Νέα Δημοκρατία το επικαλέστηκε. Λέει, φέρε μας από πού είναι τα λεφτά σου. Και τώρα το λέει ο ίδιος ο ΣΥΡΙΖΑ προς τον πρώην Πρόεδρό του. Δηλαδή αυτό είναι άνω από το πάμον. Πάντως φαίνεται ότι κάποιοι έκαναν πολύ καιρό υπομονή. Δηλαδή μόλις είδανε την εκλογή Κασελάκη θα προτιμούσαν να φύγει απευθείας. Δηλαδή αυτό καταλαβαίνω εγώ. Εγώ θα σας πω ότι αύριο δίνω πανελλαδική δημοσκόπηση στην δημοσιότητα, η οποία έχει μέσα και ερώτημα για τους υποψηφίους. Περιλαμβάνει και τον κύριο Κασελάκη και τον κύριο Πολάκη και τον κύριο Φάμελο που είπατε και τον κύριο Γκλέτσο. Τους περιλαμβάνει όλους. Θα δείτε αύριο σίγουρα ποιος είναι αυτός ο οποίος παίρνει κεφάλι και σε επίπεδο κοινής γνώμης και σε επίπεδο ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι, δηλαδή τα βλέπουμε και από τις δύο μεριές. Θα δείτε ποιος είναι ο επικρατέστερος σε αυτά τα δύο διαφορετικά. Επειδή μέχρι στιγμής αυτά που έχουμε δει είναι ότι ο επικρατέστερος δείχνει να είναι ο κύριος Κασελάκης. Εάν παραδείγματος χάρη γίνουν οι εκλογές και είναι ο κύριος Κασελάκης και μάλιστα με διαφορά, δεν ξέρω ποιος θα μείνει στο ΣΥΡΙΖΑ. Σοβαρά τώρα. Δηλαδή βλέπω ότι πολλοί θα φύγουν. Εδώ είναι πολύ πιθανό να μην κατέβει ο Κασελάκης, να μην τον αφήσουν. Ναι. Άρα λοιπόν πρώτα πρέπει να δούμε αν ξεδιαλύνουμε αυτό το πράγμα και μετά να δούμε το σενάριο το δεύτερο που είπατε εσείς το μετέπειτα αν είναι. Γιατί μπορεί να μην είναι, οπότε το σενάριο σας να μην έχει καμία σχέση. Τώρα για το ΠΑΣΟΚ, αύριο έχουμε το debate. Θα υπάρχουν και κάποιες πρωτοτυπίες καθώς θα μπορέσουν, αυτό που είπε ο κύριος Ανδρουλάκης έγινε δεκτό, να μπορέσουν να συνομιλήσουν για κάποιο διάστημα και μεταξύ τους οι ελεγχόμενα βέβαια οι υποψήφοι πρόεδροι. Πιστεύετε ότι ένα τέτοιο debate θα μπορέσει να πείσει κάποιους που είναι στο έτσι και έτσι και λοιπά να πάνε σε μια κατεύθυνση? Όχι, γιατί έτσι και έτσι δεν είναι πολύ. Δηλαδή, σύμφωνα και με τη δημοσκόπηση που θα δώσουμε αύριο στη δημοσιότητα, οι αναποφάσεις στο ΠΑΣΟΚ μέσα δεν ξεπερνάνε το 2-3%. Άρα, λοιπόν, δεν μπορεί να κρίνουν κανένα αποτέλεσμα όπου και να πάνε, μονόπατα αν πάνε στον έναν ή στον άλλον ή στην άλλη, δεν μπορούν να επηρεάσουν και δεν υπάρχουν αναποφάσιστοι. Αυτό το οποίο μπορεί όμως να συμβεί μετά το αυριανό debate είναι να υπάρχουν μετατοπίσεις στο εσωτερικό των τοποθετημένων ανθρώπων. Δηλαδή κάποιος ο οποίος θα ψήφιζε τον Α, βλέποντας το debate, να ψηφίσει τον Β ή να ψηφίσει την Γ ή να ψηφίσει τον Δ. Καταλάβατε, δηλαδή μια εσωτερική μετατόπιση μπορεί να προκαλέσει
η συζήτηση που θα δούμε αύριο. Αλλά να αλλάξει ποσοστά σε σχέση με μια κατανομή των αναποφάσεων οι οποίοι είδαν στο debate και είπαν ότι αυτό ήταν καλό, θα πάμε αυτό. Αυτό δεν μπορεί να γίνει γιατί σας λέω το σώμα το συγκεκριμένο που θα ψηφίσει δεν είναι σαν το ανοιχτό σώμα των εθνικών εκλογών. Είναι πολύ συγκεκριμένο και είναι πάρα πολύ αποφασισμένο. Αν καταλαβαίνω καλά, κύριε Βασιλιάδη, παίζει πολύ σημαντικό ρόλο ποιο θα είναι το δίδυμο της δεύτερης Κυριακής. Και λέω ότι παίζει σημαντικό ρόλο γιατί θα υπάρξουν συμμαχίες και δεν ξέρω εάν από πριν και με τις δημοσκοπήσεις που θα κάνετε σίγουρα μπορούμε να καταλάβουμε ότι αν Φερρυππίν η Τσόρμπα ψήφιζε για τον πρώτο γύρο την Άντια Γιαννακοπούλου, εάν στο δεύτερο, και δεν είναι στο δεύτερο γύρο που όλα δείχνουν ότι δεν θα είναι αλλά δεν μπορούμε να ξέρουμε, εάν η προτίμησή μου μετά θα πήγαινε παραδείγματος χάρη στο Γερουλάνο που θα ήταν στο δεύτερο γύρο. Τυχαία τα ονόματα. Αποκλείσατε τη Γιαννακοπούλου από το δεύτερο και βάλατε το Γερουλάνο. Γι' αυτό είπα τυχαία. Γι' αυτό το είπα τυχαία. Ναι. Δεν έβαλα το δεύτερο που θα μπορούσε να είναι, ναι. Κοιτάξτε, εγώ θα σας μιλήσω με αυτό που λένε οι δικές μου δημοσκοπήσεις, γιατί επειδή το σώμα το εκλογικό είναι λίγο άγνωστο σχή σε αυτές τις ιστορίες, κάθε φορά που έχουμε σωκοματικές εκλογές, δεν είναι ένα ανοιχτό σώμα το οποίο μπορούμε να απευθυνθούμε και να πάρουμε μια προτίμηση. Ένα πολύ κλειστό σώμα το οποίο όμως δεν μπορούμε να το προσδιορίσουμε. Παρά το γεγονός ότι είναι μικρότερο, είναι πολύ πιο άγνωστο από το μεγάλο. Λοιπόν, εγώ θα σας πω ότι το δίπολο το οποίο αποκρισταλώνεται στις δικές μου μετρήσεις φαίνεται να είναι Ανδρουλάκης Δούκας, Δούκας Ανδρουλάκης, με ένα προβάδισμα στις δύο τελευταίες μετρήσεις δικές μου για τον κύριο Δούκα. Άλλες δημοσκοπήσεις δείχνουν κάτι άλλο. Τώρα, επίσης όμως εξετάζω και σενάρια δεύτερου γύρου, τα οποία περιλαμβάνω μέσα και άλλα ονόματα όπως και αυτά και της κυρίας Διαμαντοπούλου και του κυρίου Γελουλάνου κτλ. Φαίνεται να υπάρχει ένα προβάδισμα στο κοινό το οποίο εγώ κάνω την έρευνα. Επαναλαμβάνω, δεν είμαστε σίγουροι ότι αυτό το κοινό που κάνω εγώ είναι και το σωστό κοινό. Έτσι. Γιατί κανένας δεν μπορεί να ξέρει ποιοι τελικά θα ψηφίσουν. Δηλαδή, εδώ βλέπουμε μία. Και αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Δηλαδή, οι δεξαμενές που γίνονται οι δημοσκοπήσεις σε τέτοιες εκλογές δεν είναι απολύτως ελεγχόμενες. Αυτό καταλαβαίνω. Ναι, δεν ξέρω αν ελεγχόμενες είναι το σωστό, απλά οι δεξαμενές δεν δηλαδή ξέρω μπορεί αν είναι... ξαφνικά να έρθει να ψηφίσει πολλοί κόσμος που δεν τον έχουμε κατά νου, αυτό λέμε, αυτό λέτε. Δείχνουν οι δημοσκοπήσεις ότι υπάρχει ένα μεγάλο ποσοστό ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας που θέλει να πάρει μέρος στις εκλογές του ΠΑΣΟΚ. Όπως επίσης δείχνει ότι υπάρχει και είναι και απόλυτα κατανοητό ένα πολύ μεγάλο μέρος ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ, το οποίο επίσης θέλει να πάρει μέρος στο ΠΑΣΟΚ, γιατί στο ΣΥΡΙΖΑ δεν βγάζουν άκρη αυτοί οι άνθρωποι. Ναι, αυτούς δεν τους ρωτάτε. Δηλαδή δεν μπορεί να, να είμαι ψηφοφόρος του ΣΥΡΙΖΑ και να πω ότι να απαντήσω στη δημοσκόπηση. Τους ρωτάμε, αλλά το θέμα δεν είναι να τους ρωτάμε εμείς. Και αυτοί μας απαντάνε. Το θέμα είναι πόσοι θα είναι από αυτούς, για να μπορέσουμε να ξέρουμε τι αλλίωση. Ή τι, να μην το πω αλλίωση, ακούγεται κάτι, τι επίδραση μπορεί να έχουν στην εκλογή Προέδρου του ΠΑΣΟΚ. Δηλαδή, ποια είναι η επίδραση που μπορεί να έχει το ποσοστό των ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας επί της εκλογής του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ. Καταλάβατε. Ναι, ναι, κατάλαβα. Δηλαδή, αν να σας το πω χοντρικά, αν ψηφίσουν το 2021 ψήφισαν 270.000 άνθρωποι. Έτσι. Τώρα, ας πούμε ότι υπάρχει μια αυξημένη ζήτηση, γιατί υπάρχει μια παλιοκατάσταση εκεί στο ΣΥΡΙΖΑ και γίνει αυτό το 270, γίνει 300.000. Αν από αυτούς τους 300.000 οι 250-260 είναι ΠΑΣΟΚ, τότε μπορούμε να πούμε τι θα συμβεί. Εάν όμως από αυτούς τους 300.000 οι 100.000 είναι Νέα Δημοκρατία και λίγο ΣΥΡΙΖΑ και οι 200.000 είναι ΠΑΣΟΚ, τότε καταλαβαίνετε, κυρία Τσόρμπα, ότι είναι όλα στον αέρα. Άρα είναι η μόνη φορά που ακούω να λέτε ότι δεν μπορούμε να είμαστε βέβαιοι. Έχουμε το αποτύπωμα της στιγμής, αλλά εδώ το δείγμα μπορεί να μας εκπλήξει. Αυτό καταλαβαίνω. Κοιτάξτε, εμείς κάνουμε σύνθετες αναλύσεις. Δηλαδή, κοιτάμε και τι ψηφίζουν αυτοί που λένε ότι ψήφισαν ΠΑΣΟΚ, κοιτάμε και τι ψηφίζουν αυτοί που λένε Νέα Δημοκρατία. Καλά, ξέρω τι κάνετε. Παίρνω μέρος στις δημοσκοπήσεις κάποιες φορές και βλέπω τι γίνεται. Και κλειδώνεται και από εδώ, κλειδώνεται και από εκεί. Δεν μπορεί να ξεφύγει κανείς. Δεν μπορεί να πούμε άλλο και να βγει άλλο δηλαδή. Αυτό έχω να πω για τις δικές σας δημοσκοπήσεις. Λοιπόν, πάμε τώρα στην καθημερινότητα, κύριε Βασιλιάδη. Προχθές, όπως είπα, θα τον επικαλεστώ και πάλι. Ο Γιάννης Μασούτης μίλησε από τις σπάνιες τηλεοπτικές του στο Στέργιο Καλόγερο και ανάμεσα στα άλλα είπε πόσο μεγάλη ανάγκη είναι να μειωθεί, να υπάρξει πλαφόν στις τιμές του ρεύματος, πόσο μεγάλη ανάγκη είναι να υπάρξει μείωση του ΦΠΑ και πόσο μεγάλη ανάγκη είναι να υπάρξει μείωση στις προμήθειες των τραπεζών. Έθιξε δηλαδή τρία πολύ μεγάλα και κομβικά ζητήματα. Η καθημερινότητα είναι εδώ, παρότι εμείς αναλωνόμαστε το τελευταίο διάστημα να βλέπουμε τι γίνεται στην Δημοκρατία, τι γίνεται στο ΣΥΡΙΖΑ, τι γίνεται στο ΠΑΣΟΚ.
Η αναγκαιότητα για μειώσεις σε αυτά τα πράγματα τα οποία αντιμετωπίζουμε στην καθημερινότητά μας είναι το ζητούμενο, αλλά πρέπει ο κάθε φορέας που το ζητάει να καταθέσει και μια πρόταση για το πώς μπορούν αυτές οι μειώσεις να χρηματοδοτηθούν. Δηλαδή, εάν, ας πούμε, για παράδειγμα, το ρεύμα που είναι ένα χρηματιστηριακό προϊόν στις διεθνείς αγορές ανεβαίνει, πώς μπορεί μια κυβέρνηση να μειώσει. Εγώ με τον κύριο Μασούτη είμαι, έτσι. Εξυπακούεται. Αλλά θέλω να πω, γιατί και εγώ ο καταναλωτής είμαι. Πώς μπορεί να το μειώσει. Πείτε μου εσείς έναν τρόπο που θα μπορούσε να το κάνει αυτό δεν το πράγμα. Δεν ξέρω, μίλησε στη συνέντευξη. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα η συνέντευξη, πραγματικά. Και ελπίζω να τη μεταδώσουμε και σε επανάληψη για να την δει όλος ο κόσμος. Μίλησε, παραδείγματος χάρη, για το γεγονός ότι υπάρχουν τόσο μεγάλα υπερκέρδη. Σήμερα στις 8.30 θα μεταδοθεί. Μου το λένε οι συνάδελφοι. Σήμερα μεταδίδεται στις 8.30. Που αν αυτά τα υπερκέρδη γίνονταν λίγο λιγότερα, θα είχε πολύ μεγάλη απήχηση. Αυτό κατάλαβα εγώ τουλάχιστον σε όλους μας. Κοιτάξτε, αν υπάρχουν υπερκέρδη, υπάρχει ένας τρόπος και μόνο να κάνεις ενέργεια, είναι να φορολογήσεις τα υπερκέρδη. Και νομίζω ότι η κυβέρνηση έχει πάρει κάποια υπερκέρδη και από τους παρόχους ενέργειας κτλ. Αν δεν φτάνει αυτό και υπάρχουν και αλλού υπερκέρδη, τι να σας πω. Εγώ ξέρω ότι ενδεχομένως και τα σούπερ μάρκετ, στις τιμές που πουλάνε, μπορεί και αυτά να έχουν, κύριε Μασούτη, υπερκέρδη. Δεν το ξέρω. Δηλαδή, μπορεί δηλαδή, να μην δείχνει ο ένας τον άλλον. Να μην δείχνει, ας πούμε, ο κλάδος του λιανικού εμπορίου την κυβέρνηση και η κυβέρνηση να βάζει market pass, supermarket pass. Πάντως, ό,τι και όποιον και να δείχνει κάποιος, η πραγματικότητα είναι ότι η ακρίβεια παραμένει εδώ, κύριε Βασιλιάδου. Αυτό είναι διαπίστωση και είναι η ταλαιπωρία μας. Αλλά ξέρετε, επειδή καλό είναι να μην λέμε τι μας συμβαίνει, δεν είμαστε ανέστητοι, ό,τι καταλαβαίνουμε τι συμβαίνει. Να λέμε προτάσεις, κυρία Τσόρμπα. Προτάσεις. Εσείς θυμάμαι ότι λέτε και επιμένετε στην ενίσχυση του ανταγωνισμού. Καλά θυμάμαι. Ναι, ναι, βεβαίως, ναι. Αν το ένα σούπερ μάρκετ αρχίζει να ανταγωνίζεται το άλλο στη μέση, τότε αυτό θα γίνει προς όφελος του καταναλωτή. Αν ο ένας πάροχος ενέργειας αρχίζει να ανταγωνίζεται τον άλλο πάροχο ενέργειας, αυτό θα είναι προς όφελος του καταναλωτή. Ας βαράει η κάθε κυβέρνηση, όποια κυβέρνηση, όποιον ταούλι θέλει, δεν μας ενδιαφέρει. Το μόνο πράγμα που πρέπει να κάνει η κυβέρνηση είναι θεσμικά να υπερασπίζεται και να δημιουργεί εκείνο το θεσμικό πλαίσιο που θα ανταγωνίζονται όλοι με όλους. Να σας το πω διαφορετικά. Να σκοτώνονται μεταξύ τους οι σούπερ μαρκεταντζίδες μπορούν. Οι πάροχοι ενέργεια να σκοτώνονται μεταξύ τους μπορούνε. Μόνο εσείς και εγώ θα βγούμε ωφελημένοι να γίνει αυτό. Μάλιστα. Μόνο εσείς και εμείς οι δύο θα βγούμε ωφελημένοι. Εγώ και εσείς εννοείτε μεμονωμένα. Όχι, εμείς εννοείτε. Λοιπόν, κύριε Βασιλιάδη, αύριο η δημοσκόπηση βγαίνει, δηλαδή αύριο θα τη διαβάσουμε παντού. Για ποια από όλες μιλάτε? Για αυτή που ετοιμάζετε. Για την Πανελλαδική. Για την Πανελλαδική, ναι. Ναι, και θα βγάλουμε και μία πανκύπρια δημοσκόπηση στην Βεργίνα Κύπρου. Αύριο στις 7 η ώρα στη Βεργίνα Κύπρου μπορεί ο κόσμος να δει και τι γίνεται στην Κύπρο. Και υπάρχουν και ερωτήσεις που αφορούν και την Ελλάδα, όπως για παράδειγμα τη σύνδεση Κρήτης Κύπρου-Ισραήλ, Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ, με το καλώδιο αυτό για την μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας. Άρα για μας παρουσιάζει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αύριο 7 το απόγευμα στη Βεργίνα Κύπρου και εμείς βεβαίως θα αναμεταδώσουμε την είδηση και όλα τα αποτελέσματα. Κύριε Βασιλιάδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας εύχομαι καλό μεσημέρι. Επίσης. Να είστε καλά. Και εμείς, κυρίες και κύριοι, επειδή πλησιάζει 2 και επειδή καλά τα οικονομικά, καλά η ακρίβεια που λέμε, καλά η επικαιρότητα, η πολιτική, αλλά σκάσαμε, έχουμε μια πολύ ωραία συνέντευξη που παραχώρησε η πολύ αγαπημένη και πολύ ωραία τραγουδίστρια, η ερμηνεύτρια, η Κατερίνα Λιόλιου, στο Χρήστο Γιασκουλίδη. Ο Χρήστος Γιασκουλίδης που φρόντισε να εντοπίσει την Κατερίνα Λιόλιου τις μέρες της Διεθνούς Έκθεσης. Δεν την έχουμε μεταδώσει ακόμη τη συνέντευξη. Ήρθε η ώρα όμως, νομίζω, να πάρουμε μια μουσική ανάσα. Κατερίνα, καλώς ήρθες. Την πόλη τη ξέρεις, το stage το έχεις ξαναζήσει. Νομίζω όμως είναι μια ξεχωριστή εμπειρία κάθε εμφάνιση εδώ. Έτσι ακριβώς. Σήμερα έχει ενέργεια, νιώθω τον κόσμο. Είναι τελευταία μέρα. Ελπίζω να το επεξέρθω και στις προσδοκίες του κόσμου. Η τελευταία φορά που είχες έρθει ήταν με τον Βασίλη Καρά, με τον αείμνηστο Βασίλη Καρά εδώ. Έτσι. Υπάρχει μια ιδιαίτερη φόρτιση ίσως γι' αυτό. Σίγουρα. Έχω αρκετή συγκίνηση σήμερα, γιατί ήταν η τελευταία του εμφάνιση. Και με αγκάλιασε από την πρώτη στιγμή και μάλιστα είχα 1-2 γνωστά τραγούδια και δέχτηκε ναι το κορίτσι να μπει και στην αφίσα, δηλαδή ένας άνθρωπος πολύ μεγαλόκαρδος. Δεν μπορώ να σου πω, νιώθω σήμερα ότι έχω την ευχή του. Εμπειρίες από την έκθεση, ως μικρό παιδί την επισκεπτώσουν? Βέβαια, είμαι Σαλονικιά, οπότε ήταν στάνταρ ότι τις 7 μέρες που διαρκεί σίγουρα θα πηγαίναμε με τους γονείς μου μια βόλτα. Να δούμε τα περίπτερα και τα λοιπά. Εννοείται. Ένα καλοκαίρι γεμάτο επιτυχία για σένα.
Ακριβώς. Γυρίσαμε όλη την Ελλάδα και συνεχίζουμε μέχρι να καταλήξουμε το Νοέμβρη εδώ, Θεσσαλονίκη, που έχουμε την πρεμιέρα μας. Άρα θα βγάλεις το χειμώνα στην πόλη σου και πόλη μας. Εννοείται. Εγώ ξεκινάω από τη Θεσσαλονίκη και πέρσι και φέτος, και όσο τα καταφέρνω και μου το επιτρέπουν οι συνθήκες, θα προσπαθώ να το κάνω. Σε ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ πολύ.